με στόχο να σταλθεί καθολικό μήνυμα πως καμία θυσία των εκτελεστέντων της κατοχής στην περιοχή του Βόρειου Αγίου Νικήτα στον Αχεντριά δεν πάει χαμένη, πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Εθνικής Αντίστασης. Ένα μνημείο που θα κρατάει άσβεστη τη μνήμη εκείνων που την περίοδο του 40 με 44 και με κίνδυνο τη ζωή τους έκρυψαν, περιέθαλψαν και φυγάδευσαν καταδικασμένους από τις δυνάμεις κατοχής με μοναδικό σκοπό να παραδώσουν μια πατρίδα ελεύθερη. Μεγάλη τιμή σήμερα που γκρινιάζω αυτό το έργο με πολλή δυσκολία. Το ξέθαψα από τα βάθη των αιώνων, από τα ημερολόγια του πατέρα μου και από του Γιώργιο Κουντεντάκη και όλων των συνδρομητών που είχαν τις αντίστασεις εδώ, που είχαν το ενδιαφέρον. Νιώθω υπερήφανο για τη συμμετοχή του κόσμου που μου συμπαρασταθήκανε. Πρόκειται πάντως για τρεις μαρμάρινες πλάκες όπου αναγράφονται τα ονόματα των ηρώων εκτελεστέντων από την ευρύτερη περιοχή των Αναστερουσίων Ωραίων που πρωτοστάτησαν κατά του κατακτητή. Κατά τα αποκαλυπτήρια, το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, του Ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά και απλός κόσμος που απότεινε φόρο τιμής. Είναι τιμή μας και χαρά μας παράλληλα να βρισκόμαστε σε τέτοιες εκδηλώσεις που τιμάνε την ιστορία μας και μας δίνουν το ένασμα και την αφορμή να σκεφτόμαστε αυτούς τους ανθρώπους, τους ανθρώπους οι οποίοι μας έδωσαν την ευκαιρία να ζήσουμε τη δημοκρατία. Είδαμε και βλέπουμε το μνημείο αυτό σε μια περιοχή η οποία είχε το δικό της ρόλο, τη δικιά της βαρύτητα στην εξέλιξη της όλου του πολέμου και τη συμμετοχή της Κρήτης. Είμαστε στην κορυφή των Αστερουσίων. Από τη μια μεριά βλέπουμε τη θάλασσα από την οποία υπήρχε η επικοινωνία με τη Μέση Ανατολή. Από την άλλη η αγριάδα των βουνών στην οποία έδρασαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πάλεψαν στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα Αστερούσια είχαν ενεργό ρόλο στην αντίσταση της κατοχής. Βοήθησαν πάρα πολύ συμμάχους και ντόπιους κατά του γερμανικού ζυγού. Αυτό το μνημείο είναι εδώ για να μας θυμίζει αυτά και να μην ξεχνάμε τους προγόνους μας.